I first invite President of the European Council, Donald Tusk, to take the floor. I am afraid that you have some technical problems. It's okay. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα πιθανό να υπάρχει, αναφέρει ο κύριος Τούσκ, όχι. Now it's too good, I think. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Καλό απόγευμα. Si Ahmed. Good afternoon. Today we have finally reached an agreement between the EU and Τελικώς καταφέραμε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας όσον αφορά τις παράτυπες προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες μέρες και ώρες έγιναν προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα, θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι ο κάθε πρόσφυγας ο οποίος καταφτάνει στην Ευρώπη θα έχει ατομική αντιμετώπιση και σίγουρα ότι οι συμφωνίες μας θα συνάδουν με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό σημαίνει σεβασμό προς την αρχή της μη επαναπρόθεσης και θα αποκλείουν την πιθανότητα των μαζικών απελάσεων. Θα υπάρχει συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και των Εθνών σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των αρχών. Συνεργαστήκαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και τον κύριο Juncker για την συνεισφορά του σε όλη αυτή τη διαδικασία. Επίσης, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η συμφωνία αυτή αφορά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα με το μέγεθος το οποίο μπορεί να έχουν. Όσον αφορά τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνήσαμε για το άνοιγμα του κεφαλαίου 33 και τις προτάσεις να υποβληθούν τον Απρίλιο. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι όλοι οι παράτυποι μετανάστες οι οποίοι επισέρχονται στο ελληνικό έδαφος από την Τουρκία από την 20 Μαρτίου και μετά θα επιστρέφουν στην Τουρκία. Σιγά-σιγά θα εφαρμοστεί η αρχή ένας προς έναν. Γενικώς, πολλοί αναφέρουν ότι αυτή η αστυνομία αφορά, πρόκειται για μια ασημένια σφαίρα, αλλά το θέμα είναι αρκετά πιο πολύπλοκο και το θέμα είναι να εφαρμοστούν όλοι οι πυλώνες οι οποίες αφορούν σε αυτό το θέμα. Και αυτό έχει σχέση με την εξασφάλιση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους διαδρόμους που ακολουθούν οι προσφυγικές ροές, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο Ιβάνοφ και του δήλωσε την υποστήριξή μας. Χθες το βράδυ συζητήσαμε την οικονομική κατάσταση με τον κύριο Ντράγκεν και αναφέραμε τις υποδείξεις οι οποίες μπορούν να γίνουν για τα δημόσια οικονομικά και τη δημόσια χρηματοδότηση. Όλα όσα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να περάσουμε στην επικύρωση όλων αυτών τα οποία αναφέρουμε θα γίνουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, γίνονται συζητήσεις και υπήρξαν συμφωνίες. Χθες μιλήσαμε και με τον Πέτρο Ποροσένκο για το θέμα του Ναυτσένκο, ο οποίος κρατείται παρανόμως στην Ρωσία. Και επίσης, συζητήσαμε με τους άλλους ηγέτες και μου ζητήθηκε να εκφράσω την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απελευθέρωση της Νάντια Σαφτσένκο και όλων εκείνων οι οποίοι βρίσκονται σε παράνομη κράτηση. Και τώρα ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό απόγευμα. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ στις Βρυξέλλες. Μεγάλη τιμή για μένα για αυτή την σύνοδο κορυφής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Είναι μια ιστορική ημερομηνία σήμερα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι
Σήμερα έχουμε στην Τουρκία την 100η επέτειο από την ημέρα της Καλλίπολης, από τη μάχη της Καλλίπολης, και θα ήθελα να εκφράσω τον έπαινό μου να αναφέρω όλους εκείνους τους μάρτυρες που έπεσαν σε αυτή τη μάχη. Ήθε η ψυχή τους να βρει ανάπαυση που δικαιούται. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο Γιουνκέρ και Τούσκ για όλες αυτές τις συζητήσεις. Σημαντική λοιπόν και ιστορική ημερομηνία, όχι μόνο για το αποτέλεσμα της συμφωνίας, αλλά από το γεγονός ότι μοιραστήκαμε τις ιδέες μας, τις προοπτικές μας, τα οράματά μας, και σήμερα για μια φορά ακόμη επιβεβαιώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία έχουν το ίδιο μέλλον. Και συμφωνήσαμε επίσης ότι θα να συζητήσουμε και για το θέμα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Συριακή κρίση. Το θέμα δεν αφορά μόνο όμως την διαχείριση μιας κρίσης, αλλά το να μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και να έχουμε ένα στρατηγικό στόχο. Η συμφωνία λοιπόν σήμερα έχει και μια ανθρωπιστική διάσταση, ακριβώς γιατί ο βασικός στόχος αυτής της συμφωνίας είναι να λάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των παιδιών, των γυναικών, των νέων ανθρώπων στο Αιγαίο και στις διάφορες περιοχές της γειτονιάς μας. Και συμφωνήσαμε ότι για να αποθαρρύνουμε τους διακινητές και για να ενθαρρύνουμε την νόμιμη μετακίνηση, θα πρέπει να υπάρχει μια εξισορροπημένη αντιμετώπιση όλων εκείνων που παρατύπως επισέρχονται στα νησιά του Αιγαίου και ταυτόχρονα όμως, για να μπορεί να υπάρχει επιστροφή ενός αριθμού ατόμων από τα νησιά προς την Τουρκία, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί τον ίδιο αριθμό ατόμων στο δικό της έδαφος. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνήσαμε ότι το κόστος και τα βάρη θα πρέπει να επιμερίζονται δικαίως και καθορίστηκαν συγκεκριμένα σχέδια, project, και τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν να καταβάλλονται και τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι το ποσό αυτό δεν θα δοθεί στην Τουρκία. Έχω δει πάρα πολλές συζητήσεις, άρθρα που αναφέρουν ότι αυτή η συμφωνία βασίζεται κυρίως σε οικονομικά θέματα και σε οικονομικές διαπραγματεύσεις. Όχι. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν προς το καλό των Σύρων προσφύγων και η Τουρκία απλά θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και σε ασφαλείς περιοχές εντός της Συρίας αλλά και στο έδαφος της Τουρκίας. Ως το 2018 θα υπάρξει κατανομή άλλων ακόμα 3 δισεκατομμυρίων ακριβώς για την αντιμετώπιση των Σύρων προσφύγων. Αυτό είναι η συμφωνία μας μέσα σε ένα πλαίσιο εμβάθμισης των σχέσεων μας και από τη στιγμή που αρχίζουν οι ενταξιακές συζητήσεις θα πρέπει να θέσουμε και το θέμα της να γίνουν όλα αυτά, οι συζητήσεις και οι συνθήκες που θα πρέπει να καλύψει η Τουρκία ως τα τέλη του Ιουνίου. Υπάρχουν 72 προϋποθέσεις. Η Τουρκία έχει ήδη καλύψει κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις και πιστεύουμε ότι ως τα τέλη του Μαΐου θα έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει και εκείνο με τη σειρά του όλα αυτά τα βήματα τα οποία απαιτούνται. Αποφασίστηκε επίσης να ανοίξουμε το κεφάλαιο 33, που είναι ακόμη ένα βήμα προς την διαδικασία της ένταξης της Τουρκίας και επίσης συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε και το άνοιγμα και άλλων κεφαλαίων
τους επόμενους μήνες, επόμενες εβδομάδες και μήνες. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει μέλλον στην Τουρκία χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστρόφως δεν υπάρχει μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Τουρκία. Υπό το φως της Συριακής κρίσης και μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει και σε διμερές επίπεδο, έγινε και συζήτηση με τον πρόεδρο Ολάν ακριβώς για αυτή την κρίση αλλά και με άλλους συναδέλφους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς να υπάρξει συμφωνία η οποία να υλοποιείται. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ειρηνική γειτονιά στην περιοχή μας και η συμμετοχή και η συνεργασία της Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα είναι η αλληλεγγύη προς τα προβλήματα της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία είναι πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες ακριβώς για αυτή την αλληλεγγύη που έδειξαν προς την Τουρκία μετά από την τελευταία τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Η Άγκυρα έχει υποστεί αρκετές τρομοκρατικές επιθέσεις και αυτή η αλληλεγγύη εναντίον των τρομοκρατών κατά της τρομοκρατίας, όποιοι και να είναι αυτοί οι τρομοκράτες, σε όποια οργάνωση και αν ανήκουν, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου ότι 78 εκατομμύρια Τούρκοι θρηνούν απώλεια Τούρκων στρατιωτικών ταυτόχρονα. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές οι οποίες υποστηρίζουν τις τρομοκρατικές ιδέες οι οποίες εκφράζονται μέσα από συγκεκριμένες οργανώσεις και μάλιστα οι φωνές αυτές βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτό το κτίριο. Εξέφρασα λοιπόν την δυσαρέσκειά μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κανένα διαχωρισμό στα θύματα τα οποία υπάρχουν μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι μουσουλμάνοι, είναι όλοι θύματα τα οποία πέφτουν από τρομοκρατική επίθεση. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς τη Γερμανία για τον θάνατο του Westerwelle σήμερα, ο οποίος αποβίωσε σήμερα. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του. Ήταν ένας διπλωμάτης αποτελεσματικότατος και θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς την Γερμανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ο πρόεδρος Γιουνκέρ. Καλώς σας απόγευμα. Τις τελευταίες μέρες. Έχουμε διεξήγαμε πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές αλλά πολύ δίκαιες. Όλα όσα υπόθηκαν συνάντησαν την συμφωνία μας. Βεβαίως η συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Τουρκία είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αφορά βεβαίως ένα προς ένα εξέταση των ετούν των άσυλο και όλων των αιτήσεων και φυσικά θα την τήρηση, την πλήρη τήρηση της αρχής της μη μαζικής επαναπροώθησης ή μαζικής απέλασης. Σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έθεσε
ακολούθησε τις προτάσεις της Επιτροπής και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα βεβαίως από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κύριο Τούσκ για την συμβολή του σε αυτήν επίτευξη αυτή της συμφωνίας. Και για την επίτευξη μιας συμφωνίας η οποία είναι πρακτική, εφαρμόσιμη και θα μπορέσει να υλοποιηθεί έτσι ακριβώς όπως είναι. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Ειδικά για την Ελλάδα θα αποτελέσει η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας μια τεράστια διοικητική, αν θέλετε, πρόκληση. Και βεβαίως θα υπάρξει και αρκετή υποστήριξη εκ μέρους των θεσμών προς την Ελλάδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Έτσι κι αλλιώς ήδη ορισμένοι αξιωματούχοι βρίσκονται στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τη διοικητική μέρημνα, τα διοικητικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Αύριο θα υπάρξει μία συνάντηση στην Αθήνα για αυτά τα θέματα. Και φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει διορισμός ειδικών υπαλλήλων και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη Frontex και από όλους όσους εμπλέκονται την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, ήδη καταλήξαμε στη χρηματοδότηση της Τουρκίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, το γεγονός ότι καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνουμε ή σταματάμε τη συνεργασία μας με την Ελλάδα ή ότι δεν είμαστε αλληλέγγυοι προς αυτήν. Συνεχίζουμε να είμαστε αλληλέγγυοι προς την Ελλάδα και φυσικά την στηρίζουμε πλήρως, γιατί η δομένη κατ' εμέ δεν είναι η εικόνα που θα πρέπει να δίνουμε όσον αφορά την Ηνωμένη Ευρώπη και θα πρέπει να φροντίσουμε να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει μια με την κατάσταση, επανεκατάσταση των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται στην Ηδωμένη μέσα στους επόμενους μήνες και θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ η Επιτροπή όπως συμφωνήσαμε και χθες θα παρέχει τα απαραίτητους σπόρους. Ξεκινήσαμε ήδη, συμφωνήσαμε 30 εκατομμύρια ευρώ προς τον ελληνικό στρατό για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πρώτα βασικά έξοδα, αν μη τι άλλο, φιλοξενίες αυτών των ανθρώπων. Χθες συζητούσαμε επίσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θέματα που αφορούν οικονομικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη κυρίως τον Χάλιβα. Όπως ξέρετε, την προηγούμενη Τετάρτη δημοσιεύθηκε η στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον Χάλιβα, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναθέσει στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτή την συζήτηση. Επίσης, συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και θα καταλήξουμε τις επόμενες μέρες πάνω σε ένα σχέδιο δράσης που αφορά τον ΦΠΑ και θα εισάγει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την μείωση του ποσοστού του ΦΠΑ. Αν και ο μηδενικός ΦΠΑ ίσως να μην είναι εφικτός. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε, νομίζω με ενδιαφέρον, τις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ξεκίνησε μία
μια διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξέφρασε την διαπίστωση αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, η κυρία Βαλεντίνα, στην πρώτη σειρά. Hi, this is Valentina Pop with the Wall Street Journal. Από την Wall Street Journal, έχω μία ερώτηση για τον κύριο Νταβούτογλου και για τον κύριο Τούσκο. Μία ερώτηση, κύριε Νταβούτογλου. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, για να γίνει νόμιμη η μεταφορά αυτών των ανθρώπων προς την Τουρκία, η Τουρκία θα πρέπει να βελτιώσει τις συνθήκες που αφορούν την φιλοξενία των προσφύγων, όχι μόνο από τη Συρία, αλλά και όλων των άλλων προσφύγων. Είστε διατεθειμένοι να προσαρμόσετε το νομικό σας σύστημα ώστε να γίνει κάτι τέτοιο? Η ερώτηση είναι προς τον κύριο Τούσκ. Ο κύριος Νταβούτογλου, κύριε Τούσκ, μίλησε για μια ιστορική μέρα. Θα λέγατε ότι κι εσείς η μέρα αυτή είναι ιστορική όσον αφορά την αντιμετώπιση της των προσφύγων στην Ευρώπη? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. I am sure everybody Φυσικά, in the world είμαι σίγουρος today, all those observers ότι όλοι οι παρατηρητές, όλοι όσοι παρατηρούν την κατάσταση των προσφύγων σε όλο τον κόσμο, αποδέχονται, αντιλαμβάνονται τις συνθήκες με τις οποίες η Τουρκία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους πρόσφυγες. Δεν έχει υπάρξει κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους πρόσφυγες και για μένα αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι οι οποίοι... Διακόπτουμε τη χημή συνέντευξη τύπου, καθώς έχει προσέλθει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είναι έτοιμος και εκείνος για την συνέντευξη.